Κύριε Κακλαμάνη, βουλευτής πλέον. Δεν είναι υποψηφιός. Βουλευτής. Γεια σας, κύριε Κακλαμάνη. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Νίκος Παπάς, βουλευτής επίσης. Καλημέρα σας. Εσείς πήγατε από την Κουμουνδούρου. Πώς δεν πήγαμε. Κανένας άλλος πήγε. Πολύ πάνω. Πολύ. Α, ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να είστε χαρούμενος γιατί είσαστε και από τα λίγα στελέχη τα οποία κατάφεραν να εκλεγούν. Είχατε μεγάλες απώλειες. Είχαμε απώλειες και μάλιστα ανθρώπων πάρα πολύ κρίσιμων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στο κοινοβουλευτικό έργο. Είναι αλήθεια. Γεια σας, κύριε Κατρίνη. Από την ώρα που ήρθατε, γελάτε συνέχεια. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην είμαστε χαμογελαστοί. Τελείωσαν οι εκλογικές αναμετρήσεις. Το Πασόκ επιβεβαίωσε μια δυναμική ανόδου κόντρα στις προβλέψεις των δημοσκόπων. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Η κυβέρνηση πώς ασφαλίζει. Καλοκαίρι έρχεται. Η κυβέρνηση πώς ασφαλίζει. Νομίζω δεν είναι πολύ ευέλικτη, ούτε πολύ μικρή. Θα κρυφθεί και την αποτελεσματικότητά της. Πάντως δεν άλλαξε κάτι, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, πάνω από 85% είναι τα ίδια μέλη που ήταν και πριν στην κυβέρνηση. Απλώς αλλάξανε ρόλους. Άρα δεν περιμένουμε μεγάλες εκπλήξεις. Έχετε και εκπροσώπηση. Ναι. Κοιτάξτε, αν εννοείται για κάποια στελέχη που προέρχονται από το Πασόκ, αλλά έχουν πολύ καιρό διαρρήξει τη σχέση του με το Πασόκ, αυτό είναι κάτι που εμάς δεν μας αφορά. Και να πω κάτι που σας ενώνει και με τον κύριο Παπά. Ούτως ή άλλως, κύριε Παπαδάκη, ούτως ή άλλως. Που έχουμε στην κυβέρνηση Πασοκική, εμείς το έχουμε ζήσει αυτό πάλι. Με πολλά στελέχη. Με πολλά στελέχη προερχόμενα από το Πασόκ που πήγανε και σε άλλες κυβερνήσεις. Π.χ. του ΣΥΡΙΖΑ και μετά από μια οκταετία, πριν από λίγες μέρες, ήρθε η Λαϊκή Ετοιμιγορία και είδαμε ποια ήταν η κατάληξή του. Άρα, Κυριακή κοντή γιορτή. Εσάς πώς σας φάνηκε η κυβέρνηση? Πάνω στις ίδιες ράγες με την προηγούμενη και επιταχύρω. Δηλαδή, τώρα θα είναι μια κυβέρνηση όπου ο κύριος Χατζηδάκης θα πρέπει να εφαρμόσει ένα μεσοπρόθεσμο το οποίο δεν έχει τις προεκλογικές υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα περιβάλλον δημοσιονομικών περιορισμών. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος καθόταν δίπλα σε έναν εργοδότη που τραμπούκιζε εργαζόμενους, έγινε υπουργός εργασίας. Ο κύριος Κυλακάκης μας ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν επιδοτήσεις στην ενέργεια και έρχεται και η ρήτρα αναπροσαρμογής. Και η κυρία. Δεν θυμάμαι, ειλικρινώς δεν θυμάμαι, δεν το κάνω από πονηριά. Το όνομα της κυρίας που έβαλε το θέμα των αμβλώσεων. Κυρία Αλεξοπούλου. Η κυρία Αλεξοπούλου. Και τη ζητώ συγγνώμη για το ότι μου διέφυγε. Αυτό είναι. Αμέσως θα έρθω, κυρία Αναστασοπούλου. Ναι. Αυτό είναι αρνητικό. Όχι καθόλου, και θα σας απαντήσω. Αυτό είναι πολύ αρνητικό. Είναι ένας λόγος για να στεναχωριόμαστε. Δηλαδή ότι υπάρχει κυβερνητικός στέλεχος που λέει ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο πάνω στο σώμα τους. Με ανησυχεί ως αριστερό προοδευτικό πολίτη και ως πατέρα δύο κοριτσιών που είναι στην εφηβεία. Σας ενόχλησε και η τοποθέτηση του κύριου Τζίμερου. Και έχουμε. Βεβαίως. Βεβαίως. Και δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και είναι επίσης αρνητικό ότι υπάρχει και κόμμα με διακηρυγμένη πολιτική ενάντια στο δικαίωμα στην άμβλωση. Δηλαδή θα μετατοπιστεί ο άξονας της συζήτησης. Για να πάμε σε στον κύριο Κακλαμάνη, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τον κύριο Αποστολάκη, που είπε νομίζω ότι είναι τοποθετήθηκα, καλές επιλογές. Νομίζω ότι τοποθετήθηκα για την κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω την δήλωση του κύριου Αποστολάκη. Κύριε Κακλαμάνη, πώς θα αντιμετωπιστεί τώρα μία οκτακομματική βουλή? Εσείς έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, άρα είστε ο καταλληλότερος άνθρωπος να μας το απαντήσει. Θα διαρκούν οι συνεδριάσεις ώρες ατελείωτες? Θα παρεμβαίνει όποτε θέλει η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου? Μπορεί κανείς να προβλέψει ποια θα είναι η κοινοβουλευτική συμπεριφορά τριών πια νέων κομμάτων που θα μπουν μες στη Βουλή και κάποια εξ αυτών και με πολύ ακραίες απόψεις? Θα τους δούμε τι θα κάνουν. Τι λέτε? Να πω πρώτα το εξής, ότι η κυβέρνηση από σήμερα πρέπει να αρχίσει να κυβερνά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει περίοδο χάριτος ούτε μία ώρα. Είναι συνέχεια της προηγουμένης κυβέρνησης. Το δεύτερο, να υπενθυμίσω αυτό που είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το βράδυ της Κυριακής, ότι αυτοδυναμία και μάλιστα διακριτή δεν σημαίνει ούτε ασυδοσία, ούτε λευκή κάρτα, αλλά επειδή δεν ξέρω πόσο καιρό θα γίνει ο περίπατος της αντιπολίτευσης μέχρι να βρει τα βήματά της, εμείς οι βουλευτές που την άλλη Κυριακή θα στηρίξουμε με την ψήφο μας τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, θα είμαστε και κριτές αυτής της κυβέρνησης. Το τρίτο το οποίο έχω να πω, σε σχέση με αυτό που άκουσα... Βάζετε πάντως πλαίσιο με το καλημέρα, κύριε Κακλαμάνη. Ναι. Λέτε ότι στην πραγματικότητα και οι ίδιοι πρέπει να κάνετε αντιπολίτευση στην πραγματικότητα. Όχι στο κυβερνητικό έργο. Κριτική. Κριτική. Ναι, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα είμαστε κυβέρνηση, θα είμαστε για αντιπολίτευση. Γιατί αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Εγώ το λέω σαν την κοινοβουλευτικά. Το τρίτο που έχω να πω σε σχέση με αυτά που άκουσα, κύριε Παπά, το ότι η κυρία Αλεξοπούλου είχε πει σε ανύποπτο χρόνο αυτές τις δηλώσεις, δεν σημαίνει το κόμμα έχει αυτές τις δηλώσεις. Είμαστε 158 βουλευτές. Υπουργοποιήθηκε πάντως. Οι 157
λέμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια το θέμα των αυλώσεων έχει τελειώσει και έχει λυθεί και δεν μπαίνει ούτε καν σε πολιτικό διάλογο. Στη δική μας. Κάποια από αυτά τα νέα κόμματα το ξαναβάζουν. Το τέταρτον, το οποίο θα πρέπει να είστε πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί? Και το λέω τώρα για να το ακούσουμε. Εγώ? Ναι, θα σας πω γιατί. Γιατί είχατε δώσει μάχη γι' αυτό χρόνια τώρα. Το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει σύμφωνα με πληροφορίες που έχω θα είναι από το οικονομικό επιτελείο. Όπου εκεί μέσα σε όλα τα άλλα, μειώσεις φορολογιών, φόρος επί, είναι και τα τεκμήρια για τα οποία έχω βαρεθεί να σε ακούω, κύριε Παπαδάκη μου. Αδικό είχα. Πάντοτε. Μου λέγανε ότι λαϊκίζω όμως. Όχι, πολλοί καθόλου, από τους συναδέλφους σας. Και θέλω να δω, εφόσον είναι έτσι, περιμένω να το διαβάσω. Τι θα κάνει. Βέβαια είναι σε βάθος τετραετίας. Σύμφωνα. Πάντως, κύριε Παπαδάκη. Επειδή διαβάσαμε και για μια μελέτη του ΙΟΒΕ που είχε παραγγείλει ο κ. Σταϊκούρας, που λέει ότι για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρομεσαίους μπορεί να επανέλθουν και τα τεκμήρια τύπου όχι, 1990. Το ανάποδο ακριβώς λένε οι πληροφορίες από αυτό όχι, που όχι, λέτε όχι, εσείς. Οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ, κύριε Γκλαμάνη, λένε αυτό. Εντάξει, περιμένετε. Θα έχει ενδιαφέρον στο νομοσχέδιο. Θα έχει ενδιαφέρον στο νομοσχέδιο που αφαίρεται η Δημοκρατία να δούμε κατά πόσον θα δικαιωθεί ο κύριος Σκυλακάκης για αυτό που είπε προεκλογικά και αποσιωπήθηκε, ότι πολλά από αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Εγώ δεν ξέρω. Επειδή καλλιεργούνται μεγάλες προσδοκίες σε σχέση με τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Χρειάζονται έγκριση, λέτε αυτά. Οικονομικού που χαρακτήρα. Τώρα, από όχι, χρειάζονται δημοσιονομικό χώρο και οικονομικές δυνατότητες. Εγώ δεν ξέρω αν με την τεχνητή συγκράτηση δαπανών, π.χ. που εμφανίζεται από το γενές πλεώνασμα και τον εσωτερικό δανεισμό, μπορεί σήμερα η κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτά τα οποία είπε προεκλογικά. Δεν το είπαμε εμείς. Θα έχει ενδιαφέρον εάν αναφέρονται. Σφιχτός και σκληρός πάντα. Αν η υλοποίησή τους προσδιορίζεται χρονικά ότι θα αρχίσει από το 25-26. Όχι, 27. Έχει και άλλη σημασία. Ήμουνα με τον κύριο Βορύδη σε ένα πάνελ. Προσέξτε. Ο οποίος είπε πλέον δεν είναι δέσμευση το 25% αύξηση στους μισθούς, είναι φιλοδοξία. Προσέξτε, ενώ ήταν σημαία προεκλογικά, μετασχηματίστηκε σε φιλοδοξία. Σε αυτά τα θέματα, μειώσεις φόρων κλπ. Κατάργηση τεκμηρίων, εσείς θα συνενέσετε, θα ψηφίσετε. Κοιτάξτε, εμείς σε όλα τα μέτρα τα φορολογικά τα οποία είναι υπέρ των πολιτών, αποδεδειγμένα, έχουμε στηρίξει όμως να δούμε τι είναι αυτά που θα έρθουν. Ο κ. Παπαδάκης είπε κάτι πολύ σωστό. Άλλο το να λέω ότι θα κάνω αυτό και άλλο το πότε θα εφαρμοστεί. Εδώ ακούστηκαν πολλά πράγματα. Π.χ. τέλος επιτιδεύματος. Θυμάστε ότι και το 19 ήταν εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη. Πέρασαν 4 χρόνια, δεν έγινε. Εγώ παρακολουθώ τα δημοσιονομικά, κύριε Καλαρίτη, πολύ στενά και βλέπω ότι υπάρχει μία ανησυχία για την πραγματική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Εφόσον έρθουν. Να δούμε τι θα έρθει. Μην περιμένετε από εμάς αρνητική στάση σε θετικά μέτρα. Ας πούμε ότι έρχεται το νομοσχέδιο τώρα τον Ιούλιο και περιλαμβάνει και όλα αυτά και λέει ότι από το 25 θα έχουμε και την ιστορία των τεκμηρίων. Ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρισκόμαστε δημοσιονομικά το 2025. Οι δύο συνάδελφοι με συγχωρούν, να με συγχωρέσουν πολύ, αλλά δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι τέλειωσαν οι εκλογές. Αυτά πλέον δεν είναι στη σφαίρα του θα. Σε λίγες μέρες. Πρέπει να τα δούμε όμως. Βεβαίως. Άλλο αυτό. Πρέπει να τα δούμε. 7, 8, 9 προγραμματικές. Στις 10, 11 θα έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Και σας κάνω μία πρόβλεψη. Ότι πολλοί από τους φόβους που ακούστηκαν θα τους διαψεύσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας. Με την ευχή μου να διαψευστώ σε αυτά που θα σας πω. Πολύ θερμή ευχή να διαψευστώ. Φοβάμαι ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη βουλή που αν ζούσε ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης ο Ψαθάς πιθανώς να γράφε ευθυμογράφημα μεγαλύτερης επιτυχίας από τη Μαντάμ Σουσού. Φοβάμαι ότι θα δούμε ακραία πράγματα και σε ό,τι αφορά. Δεν αναφέρεστε τώρα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Όχι. Για τα νέα κόμματα. Λέτε για τα νέα κόμματα. Είναι θεσμικά κόμματα, άλλο η αντιπολίτευση, η θεσμική. Ειδού πεδίο δόξης λαμπρών και για εσάς, κύριε Κλαμάνη, που πιθανότατα θα αναλάβετε το ρόλο του παιδαγωγού σε αυτή τη βουλή. Δεν το ξέρω αυτό. Πιθανότατα. Φοβάστε ότι μπορεί να δούμε ακρότητες όπως τότε που είχαμε τη Χρυσή Αυγή με στη Βουλή. Το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Και εκεί θα υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί τότε ήταν μόνοι τους. Τα λέγανε μόνοι τους. Τώρα φοβάμαι ότι θα υπάρχει. Γι' αυτό σας είπα πολιτική ουσία. Αυτή η τοποθέτηση, προσέξτε όμως, απέχει πάρα πολύ. Συγγνώμη, κύριε Καλαμπίτη, η τοποθέτηση του κύριου Καγκλαμάνη απέχει πάρα πολύ από κάτι που άκουσα εχθές που λέει δεν τους ξέρουμε τους Σπαρτιάτες να γνωριστούμε. Δεν έχουμε να γνωριστούμε σε τίποτα. Είναι απότοκα της Χρυσής Αυγής και ξαδελφάκια του Ηλία Κασιδιάρη. Υπάρχει ένα τείχος και γιατρός. Υπάρχουν θέματα τα οποία θέλουν άμεση λύση. Βεβαίως. Δηλαδή, μόλις χθες στην Θάσο, μια τουρίστρια. Το είδα.
πέθανε στην παραλία, δεν ήρθε, καθυστέρησε να έρθει ασθενοφόρο, γιατί το μοναδικό ασθενοφόρο που υπάρχει σε ένα νησί του οποίου ο πληθυσμός τριπλασιάζεται αυτή την εποχή, ήταν σε άλλο περιστατικό. Δεν είναι ότι λουφάριζαν οι άνθρωποι, έτσι. Πέθανε αβοήθητοι στην παραλία. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά θέλουν άμεση αντιμετώπιση. Συμφωνώ απολύτως, κύριε Παπαδάκη, και κατά κάποιον τρόπο, αν θέλετε, θεωρώ από τις καλές τοποθετήσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη εκεί. Πρώτον, γιατί έχει εμπειρία. Δεύτερον, είναι ένας άνθρωπος, εντάξει, είναι από αυτούς που δεν το κρύβει ότι προέρχεται από έναν άλλο χώρο του Πασόκ, αλλά που είχε ζήσει μέσα στα πλαίσια του άλλοι Πασόκ. Άλλοι το κρύβουν, εννοείται. Ναι, άμα μπείτε στις ιστοσελίδες τους, είναι σαν να προέκυψαν από παρθενογέννηση. Πάμε τώρα στον κύριο Παπά, γιατί είχαμε πριν τη συζήτηση εδώ με τους συναδέλφους για το τι συμβαίνει στο κόμμα σας, κύριε Παπά. Ακούσαμε χθες, για παράδειγμα, τον κύριο Βίτσα που προέταξε αυτό το σενάριο της διαρχίας. Πρόεδρος, λέει, κοινοβουλευτικής ομάδας, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας, και άλλος ο αρχηγός. Εξετάζεται και τέτοια σενάρια αυτή τη στιγμή? Δεν θα ήθελα. Εξηγήστε το, παρακαλώ. Θα σας πω. Δηλαδή, μέσα στη Βουλή πρόεδρος θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας και έξω από τη Βουλή. Ο Παπάς, ας πούμε. Θα είναι ο Νίκος Παπάς. Λοιπόν, μία παρένθεση για τα προηγούμενα. Υπόσχομαι ότι δεν θα αποφύγω το ερώτημα. Ήλπιζα ειλικρινώς να το αποφύγω, αλλά δεν θα το αποφύγω. Λέτε για το... Λέω για τη σύνθεση της Βουλής, όχι για το στιφάδο. Η σύνθεση της Βουλής, ελπίζω και καταλήγω με αυτό, να μην επηρεάσει και τα εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή, να μην φρενάρει τη Νέα Δημοκρατία από το να τηρήσει διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από την Συμφωνία των Πρεσπών. Με το φόβο ότι θα πλαγιοκοπηθεί από τα δεξιά της. Επειδή δεν το έκανε το 19-23, όπου η πίεση από τα δεξιά της ήταν μικρότερη, ελπίζουμε να μην πάει πίσω αυτή η ιστορία, διότι όσο καθυστερούμε, κερδίζουν έδαφος ανταγωνιστές μας στα Βαλκάνια. Το κλείνω. Δεύτερον, δεν θέλω να σχολιάσω απόψεις που ακούγονται για τα εσωτερικά μας. Το μόνο που θα πω. Δεν θέλω να σχολιάσω. Όχι, θα λέμε εδώ, κύριε Παπά, όμως. Σας καταλαβαίνω. Ζητώ όμως και την κατανόησή σας. Σας καταλαβαίνω απολύτως και δεν διαμαρτύρομαι που κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Να προσπαθήσω και εγώ, καθότι γνωρίζω. Θέλετε να προσπαθήσετε και να απαντήσω μετά. Και ίσως δείξετε επίκαια, επειδή λόγω γνωριμίας. Αν κατέβει, όταν έρθει η ώρα, θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να κατέβει μόνος ο κύριος Τσίπρας ή να έχει και έναν αντίπαλο απέναντι? Η δημοκρατία είναι υγεία. Είμαστε ένα πολύ δημοκρατικό κόμμα και επειδή περνάμε μια δύσκολη στιγμή, χρειάζεται και μεταξύ μας να έχουμε καθαρές κουβέντες. Άρα νομίζω ότι απαντάω ευθέως, κύριε Καλαρίτη. Δίνετε μια αίσθηση ότι πάτε να τα τρέξετε όλα πάρα πολύ γρήγορα, να ξαναείναι αρχηγός ο Τσίπρας και να προχωρήσετε παρακάτω. Κυρία Αναστασοπούλου, ακούστε τι είναι πώς πρέπει να είναι. Τα κόμματα πρέπει και τις εσωτερικές τους διαδικασίες να τις οργανώνουμε το βλέμμα προς τα έξω. Δηλαδή να τις οργανώνουν και να τις διεκπεραιώνουν με βάση αυτό που εκτιμούν με δημοκρατικό τρόπο την ανάγκη της κοινωνίας. Η κοινωνία λοιπόν και το πολιτικό σύστημα έχει ανάγκη μια καθαρή, ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία θα βυθιστεί σε εσωστρέφεια για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα για ένα χρονικό διάστημα πέραν και των αυτοδιοικητικών εκλογών δεν είναι το εύκολο. Άρα, γρήγορα, για να μην δημιουργηθεί εντύπωση τώρα ότι πραγματικά έχετε υποστεί μια πολύ βαριά ήττα. Και βρίσκουμε ευκαιρία εμείς να αρχίσουμε να χτυπάμε και να λέμε και να λέμε. Είσαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και η μεγαλύτερη κριτική η οποία ασκείται και ασκήθηκε το τελευταίο διάστημα, είτε φωναχτά, είτε πολύ πιο σιγά, είτε στο παρασκήνιο, είναι από μέλη του κόμματός σας. Αυτοί ήταν που, αν θέλετε, δώσανε το στίγμα των εξελίξεων. Και όχι εμείς που ρωτάμε. Όχι, δεν εντίθεται τέτοιο θέμα. Είναι προφανές ότι είχαμε και εμείς αδυναμίες και πολλές φορές είχαμε ένα στίγμα το οποίο ήταν θολό. Δηλαδή, προσέξτε. Εδώ υπάρχει και ένα θέμα, δηλαδή κάποια παραστρατήματα δικών μας τελεχών ενδεχομένως να μεγαλοποιούνται και άλλων κομμάτων να μπαίνουν λίγο κάτω από το χάλι. Και αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, αλλά όμως δεν είχαν απώλειες αυτές. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι εμείς δεν θα κοιτάξουμε να πούμε ότι φταίει ο Α, ο Β ή ο Γ. Εμείς θα κοιτάξουμε τι δεν κάναμε καλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία, βρε Μαρία, δεν είχε τον Μπάτσι. Πόσο φορές ασχοληθήκαμε και εμείς τον Μπάτσι τον είχαμε φέρει εδώ. Ναι. Και είμαστε και το μοναδικό κανάλι το οποίο είχε τον. Και εκπομπή. Που είχε τον Μπάτσι και ομολόγησε κιόλας ενώπιον σας. Ναι, βεβαίως. Και τον σφυροκοπούσαμε επί μία ώρα. Εσείς βαρύδια έχετε στο κόμμα. Κύριε Όχι, Παπάκη, εσείς ο έχουμε. Ίδιος όπως κοινά συνάδελφοί σας, πάρα πολλές φορές είχε χρειαστεί να είστε εδώ στα τηλεοπτικά παράθυρα και αντί να συζητάμε για τα άλλα προβλήματα, να απολογήσετε για δηλώσεις συναδέλφων σας. Ναι. Αυτοί οι συνάδελφοί σας, όπως είναι ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είδα ότι άρχισε να δραστηριοποιείται ξανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις δεύτερες εκλογές. Έχουν χώρο στον ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα? Χώρο έχουν πάρα πολλά στελέχη και το κόμμα μας εκτείνεται από το Προοδευτικό Κέντρο. Πρόβλημα, λέω, δημιουργούν για τη νέα πορεία. Λέω, αυτή τη στιγμή έχουμε
ένα δεδομένο, θα πρέπει όλοι μας να αναπροσαρμόσουμε και τον τρόπο που πολιτευόμαστε δημοσίως, να προστατεύουμε το κόμμα. Αλλά δεν υπάρχουν βαρύδια. Υπάρχει υποχρέωση δική μας. Υπάρχουν κάποιοι όμως που δεν προστατεύουν το κόμμα, λέτε. Στο παρελθόν είχαμε τέτοια συμπτώματα. Κύριε Κατρινή, και για σας υπάρχει ένα κίνδυνο τώρα. Παρά το γεγονός ότι έχετε αυξήσει τα ποσοστά σας, δεν λέμε τι γίνεται στα κομμάτια που προηγουμένως αναφέρθηκε, στα κόμματα που αναφέρθηκε και ο κύριος Κακλαμάνης και συμφώνησε και ο κύριος Παπάς, συμφωνήσατε κι εσείς. Εδώ τουλάχιστον υπάρχει μια κοινή συμφωνία και τοποθέτηση. Η προσπάθεια να αποδείξετε εσείς ότι είσαστε η αντιπολίτευση και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ να αποδείξει ότι αυτή είναι αντιπολίτευση αξιωματική και όχι το ΠΑΣΟΚ. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό θα δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα και ατμόσφαιρα μέσα στη Βουλή. Κύριε Παπαδάκη, νομίζω αντικειμενικά μιλώντας, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια κρύφθηκε. Ήταν και για πρώτη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσα στη Βουλή. Δεν ήταν μέχρι τώρα. Κρύφθηκε από τους Έλληνες πολίτες και νομίζω ότι κρύφθηκε με πολύ αυστηρό και καθόλου ευνοϊκό τρόπο για το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχει ένας κίνδυνος. Και ο κίνδυνος είναι η χώρα να μην έχει ουσιαστική και αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση που εμφανίζεται σήμερα να έχει την πλήρη κυριαρχία και απέναντι σε ζητήματα και μια ατζέντα θεμάτων, ένα εκ των οποίων ορθώς το ανοίξατε πριν, η δημόσια υγεία δεν είναι πρόκληση για την κυβέρνηση. Είναι πρόβλημα για τους πολίτες που δεν βρίσκουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Η ακρίβεια δεν είναι πρόβλημα και στόχος για την κυβέρνηση. Είναι πρόβλημα για τους πολίτες που αυτή τη στιγμή βλέπουν μήνα με το μήνα να μην μπορούν να αγοράσουν τα προστοζήν. Και βεβαίως, μην υποτιμούμε τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, και το λέω αυτό γιατί μπορεί να υπάρχει μια προσωρινή ύφεση με την Τουρκία, όμως ο κίνδυνος παραμένει και φοβάμαι ότι ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει τον διάλογο με την Τουρκία ως προσωπική του υπόθεση και όχι ως βάση εθνικών συμφερόντων, αλλά κυρίως με βάση τη λογική εξυπηρέτησης συμμαχικών συμφερόντων. Δεν ξέρω αν τα συμμαχικά συμφέροντα που ζητούν αυτό το διάλογο ταυτίζονται με τα εθνικά συμφέροντα. Μακάρι να ταυτίζονται. Βασικό. Είναι ένα ζήτημα όμως που πρέπει να ξεκαθαρίσει. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα αυτό. Δεν είναι βασικό να βάζει σε αυτή τη βάση. Όχι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο του διαλόγου, το οποίο είναι ασαφές. Έχει προσωπική ατζέντα ο Πρωθυπουργό συνομιλητή. Πάντως, ατζέντα μη δημοσιοποιημένη. Βεβαίως, κύριε Αναστασπούλου, δεν υπάρχει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, δεν υπάρχει Συμβούλιο Εξωτερική Πολιτική. Υπάρχει ένα πλαίσιο διαλόγου που είναι ασαφές. Υπάρχουν συμμαχικές, το ξαναλέω για να είναι σαφές. Υπάρχουν συμμαχικές παρενέσεις, απαιτήσεις που δεν είμαι βέβαιος ότι ταυτίζονται με τα εθνικά συμφέροντα. Και αυτό υπάρχουν και υπεσχημένα στον Ερντογάν, τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για τη χώρα. Μάλιστα, και για τους πολίτες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πω κάτι. Να πείτε κάτι. Για αυτό το συγκεκριμένο. Συγγνώμη, δεν άκουσαν οι δύο συνάδελφοι στις τρεις τουλάχιστον τελευταίες συνεντεύξεις πριν τις εκλογές του Πρωθυπουργού. Ποια είπε ότι είναι η μία και μοναδική διαφορά για την οποία μπορούμε να κάνουμε διάλογο? Και μόνο γι' αυτό. Πάντως στη Βουλή δεν το είπε και για Γιάννη. Τέσσερα χρόνια. Δηλαδή δεν το άκουσε. Λοιπόν, στη Βουλή τέσσερα χρόνια που δεν το είπε τώρα σήμερα. Σας ευχαριστούμε. Για θαλάσσιες ζώνες γενικώς. Σας ευχαριστούμε πολύ.